Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο οι ομάδες έχουν σοβαρές αδυναμίες, σοβαρές ελλείψεις δηλαδή. Η μία ομάδα, ο Ολυμπιακός, έχει πρόβλημα στο σέντερφορ, πρόβλημα στους στόπερ, όμως είναι πάρα πολύ καλή η τριάδα του στα χαφ. Δηλαδή αυτός ο καινούργιος ο χαφ, ο Γιγέρμα, πώς λέγεται, πολύ καλός Καμάρα και ο Φορτούνης που είναι ανεβασμένος, είναι πολύ καλύτερα από του ΠΑΟΚ. Την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερα οπωσδήποτε στόπερ. Καλύτερα οπωσδήποτε στόπερ και πολύ καλύτερα άκρα όσον αφορά τις, τις πίσω γραμμές, δηλαδή δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Τώρα ο Μπίσεσβαρ που είναι δεκάρι θα παίξει αριστερά, οπότε δεν έχουμε καθαρό εξτρέμ από εκεί. Και από την άλλη μεριά έχουμε έναν εξτρέμ, το Λιμιό, ο οποίος είναι χειρότερος από τον Ουάρτα. Είναι... δεν ξέρω, μπορώ να ξέρω αν είναι καλύτερος από τον, Ζαμπά. Και βλέπω ότι έχει πρόβλημα και ο ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα από την πλευρά του Λιμιού. Και από την άλλη πλευρά δεν είναι σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση, συγγνώμη, ο Βιερίνια και ο Μάτος. Δηλαδή είναι πολύ πιο κάτω σε απόδοση, σε δυνάμεις, σε ταχύτητες, σε φρεσκάδα από ό,τι ήταν πέρσι. Ιδιαίτερα ο Βιερίνια. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε νικητή. Και πιστεύω στο 1-1, και μάλιστα γιατί με παίρνει τώρα την ώρα του Παναθηναϊκού, εγώ ήθελα να δώσω 3-2. Ήθελα να δώσω ένα χ2, δύο χ2 και ένα χ. Ήθελα να δώσω χ τον ΠΑΟΚ, χ2 τον Άρη και χ2 τον Παναθηναϊκό που είναι τώρα στο 11 λεπτό 0-0. Παίζει με τετράδα πίσω, πιο ανοιχτά και τα Γιάννη να παίζουν όπως παίξαν με τον Άρη. Γεια σου, Γολάκη. Λοιπόν, οπότε δεν βλέπω νικητή. Κοίταξε, η ΑΕΚ παίζει τώρα σε λίγο. Παίζει στην Κρήτη. Έχει ελλείψεις η ΑΕΚ. Την έχω ικανή να χάσει βαθμούς εκεί. Την έχω ικανή, γιατί λείπει το 90% της επιδεσίσης. Πώς τη λένε, το Λιβάγια. Λείπει ο Σιμόες. Παίζει με ένα στόπερ εκεί και το Γαλανόπουλο. Αλλά και όφι είναι ερείπιο, να πούμε. Δηλαδή είναι, να σου πω, για το γυροκομείο. Όχι μόνο αυτό. Παίζει και ανοιχτά. Παίζει και 4-4-2. Παίζει και με αφέλεια. Βλέπω over στην Κρήτη. Βλέπω over στην Κρήτη. Την έχω ικανή να χάσει βαθμού στην ΑΕΚ. Την έχω ικανή. Το χ για τον ΠΑΟΚ, φίλε, είναι βάλσαμο. Το χ για τον ΠΑΟΚ είναι καλό. Θα πάρει και ένα χ στο Χαριλάου 2. Και μετά έχει. Μόνο μια Τρίπολη έχει έξω. Θα μου πει εκεί τον Παναθηναϊκό και τέτοια. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω το χ στο Καραϊσκάκι είναι βάλσαμο για τον ΠΑΟΚ, βέβαια. Αν χάσει, θα έχει πρόβλημα και ο Λουτσέσκο, να ξέρει. Μετά το μάτι με τον Άρη, την Αρσέναλ, πώ λένε, την Τσέλσι. Και άμα δεν κερδίσει και στο Χαριλάου, θα έχει πρόβλημα ο Λουτσέσκο. Ήδη κάποιες δηλώσεις στο επιτελείο του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Κοντός, να πούμε, επειδή θέλει και πολιτικά να είναι εντάξει, να πούμε, αυτά περί Χίτλερ και έτσι δεν του αρέσανε. Δεν του άρεσαν καθόλου. Και μην ξεχνάς ότι ο Κοντός κάνει με Αθήνα πολλές δουλειές και με το Μαρινάκι. Οπότε έχει ευρωπαϊστεί ο Κοντός. Να έχεις υπόψη σου. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπ
Παντό.gr. Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like, like! Πα-πα-πα-πα! Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.